Καλημέρα κύριε Ασλανίδη και καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη και καλή εβδομάδα. Θέλω να μου πείτε, το ανθρώπινο το έχουμε καταλάβει, αλλά ποιο είναι το βασικό κατά τη γνώμη σας μήνυμα της περασμένης Παρασκευής? Ο κόσμος έδωσε το μήνυμα ότι υπάρχει, εφόσον δεν υπάρχει σοβαρή αντιπολίτευση, υπάρχει κοινωνική αντιπολίτευση. Και όχι μόνο, και ευχαριστούμε όσους παρευρέθηκαν στην αυλία που ήταν πάνω από 50.000 κάποια στιγμή, γιατί άνοιξαν οι είσοδοι πλαϊνοί και μπήκε όλος ο κόσμος που ήταν απ' έξω, μπορεί να ήταν και παραπάνω, γιατί γέμισε και το κάτω και όλο το στάδιο. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι χάρη στους καλλιτέχνες μεταδόθηκε στην αυλία live, και ήταν πάνω από 5 εκατομμύρια, και αυτά είναι κατεγγεγραμμένα, πάνω από 5 εκατομμύρια κόσμος. Όλος αυτός ο κόσμος έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια όχι μόνο του συλλόγου, όλων των συγγενών, γιατί όλοι οι συγγενείς είμαστε ένα. Αυτό που πήγε να γίνει, όπως είπατε, διαλύθηκε κάθε σύννεφο. Και τι να σας πω τώρα, η συγκίνηση, αυτά που νιώσαμε εκεί, που ακόμα και σήμερα και όλο τον καιρό όλος ο κόσμος παροτρύνει να συνεχίσουμε και να συνεχίσουμε, γιατί αφορά δεν είναι μόνο τα θύματα στα Τέμπη παραδολοφονημένα, είναι και για το μέλλον της Ελλάδας αυτό. Αν κουκουλωθεί αυτή η ιστορία με τα Τέμπη, δεν έχει μέλλον η χώρα μας, κύριε Σαχίδη. Κύριε Ασλανίδη, πρόσεξα ότι την Παρασκευή ήσασταν και καλά κάνατε, πέρα από τη φόρτιση, και πολύ μετρημένος. Ωστόσο, όπως το είπατε σωστά, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και τα κεντρικά μέσα ασχολήθηκαν με τη συναυλία. Δεν θα πω όλα με την ίδια οπτική, αλλά πάντως με έναν τρόπο ασχολήθηκαν. Το ερώτημα όμως είναι, μετά τη συναυλία θα υπάρξει ο ίδιος επικοινωνιακός ζήλος για αυτό που περιγράφεται, να μην υπάρξει συγκάλυψη και να μαθευτεί η αλήθεια και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου ανήκουν? Εγώ δεν θα προκαταλάβω φταίει ο Α ή ο Β, όπου ανήκουν όμως. Κοιτάξτε, τα στοιχεία που έχουν βρεθεί μέχρι τώρα είναι αδιάσυστα. Έχει πάει με εισαγγελική παρέμβαση στη Βουλή η μήνυση με αποδεικτικά στοιχεία από το Μάιο, και ακόμα δεν έχει γίνει προανακριτική για το κουκούλωμα της υπόθεσης με το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα που έγινε. Υπάρχουν 4 κρατικοί υπάλληλοι και 4 πολιτικά πρόσωπα. Οι 4 κρατικοί υπάλληλοι αυτή η εβδομάδα, οι 2 περνάνε το κατόφλι του ανακριτή. Το θέμα είναι τι γίνεται με τους βουλευτές αυτούς, με επικεφαλή τον Τριαντόπουλο. Πότε θα γίνει αυτή η προανακριτική, γιατί είναι τόσο αδιάσυτα τα στοιχεία και τόσο ομή η παρέμβαση και τόσο μεγάλη η ερωσιλία αυτό που κάνα, που ακόμα και την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε στο οικόπεδο το δεύτερο, που δεν υπήρχε, δεν το ήξερε κανένας, και βρέθηκαν στοιχεία από την Ανούμπης για οστά και φαγωμένα από άγρια ζώα. Καταλαβαίνετε ότι πλέον έχει φτάσει ο κόμπος το χτένι για μας. Δεν μπορούμε άλλο να περιμένουμε. Φαντάζομαι, κύριε Ασλανίδη, όταν λέτε δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο 2 χρόνια μετά, θα πει κανείς και πολύ περιμένατε. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι θέλετε μία δίκη εξπρες που να μην υπάρχουν Πρέπει επιτέλους να αποφυλακιστούν. Αύριο πάει η πρόεδρος της ΔΡΑΣ. Αυτή έχει υπογράψει να κυκλοφορούν τα τρένα. Έχει υπογράψει για παράνομα να μπει αυτός ο σταθμάρχης, ο ανεκδίκητος, που ήταν δικό τους παιδί. Έπρεπε να έχει συλληφθεί από την επόμενη μέρα. Περάσαν 20 μήνες. Αύριο πρέπει να πάει κατευθείαν να πάρει στολή και να πάει στη φυλακή. Δηλαδή στην έχει γραμμένη ήδη ο ανακριτής. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει όλος ο κόσμος. Επιτέλους πρέπει να γίνει μια αρχή. Δεν είναι δυνατόν 20 μήνες μετά να υπάρχουν έξω άνθρωποι. Από εδώ και πέρα, όποιος πηγαίνει τον ανακριτή, που είναι και η ΡΑΣ και οι εκπρόσωποι των εταιριών, όλοι υπεύθυνοι και οι υπεύθυνοι του μπαζώματος, πρέπει να πάνε κατευθείαν στη φυλακή, να γίνουν προφυλακίσεις. Μόνο έτσι θα καταλάβουμε ότι κάτι κουνιέται και κάτι γίνεται. Και το απαιτούμε όχι μόνο εμείς, όλος ο ελληνικός λαός το απαιτεί από εδώ και πέρα. Κυρία Ασλανίδη, πιστεύετε ότι η Παρασκευή είναι μία καμπή? Θέλω να πω ότι το ξέρετε, το ίδιο της φυλής ξεχνάμε εύκολα. Εδώ 2 χρόνια μετά, αυτή η συντριπτική, η εμφατική παρουσία του κόσμου, είτε μέσα στο Καλλιμάρμαρο είτε εκτός αυτού, διαδικτυακά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, έδειξε ότι τελικά δεν τα ξεχνάμε όλα τόσο εύκολα.
πώς να ξεχαστεί αυτό το προμελετημένο έγκλημα, όπως αποδείχθηκε και ότι έγινε μετά, ξεχνιέται εύκολα. Όλοι θεωρούν τα παιδιά μας δικά τους παιδιά. Και όχι μόνο τα παιδιά και τις μάνες και τους συγγενείς όλους εκεί και τους πατεράδες που σκοτωθήκαν σε αυτό το έγκλημα. Πώς να ξεχαστεί αυτό το πράγμα και αυτή η αδικία που ακόμα υπάρχει και ορείται. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η ατιμωρησία. Θέλω να σας ρωτήσω, 2 χρόνια νύχτα μέρα, πέρα από τον προσωπικό σταυρό που κουβαλάει ο καθένας σας, γιατί ορισμένες φορές πάνω στην ταχύτητα των γεγονότων αυτό ξεχνιέται. Είναι 2 τα επίπεδα. Ένα, να προχωρείτε ανυποχώρητα για να φτάσετε μέχρι το τέλος όλη την αλήθεια, και 2, τον προσωπικό σταυρό που κουβαλάτε όλοι σας. Θέλω όμως παρόλα αυτά να σας ρωτήσω, σε αυτά τα 2 χρόνια της δημόσιας μάχης που δίνετε, τι είναι αυτό τελικά που σας έχει, πώς να το πω, σας έχει μπλοκάρει? Λέτε δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να συμβαίνει. Τι είναι αυτό που σας έχει προξενήσει τη μεγαλύτερη αρνητική εντύπωση? Ότι όλος ο κρατικός μηχανισμός χρησιμοποιείται από την επόμενη μέρα του δυστυχήματος απέναντί μας. Χρησιμοποιείται όλος ο κρατικός. Είτε ήταν η πυροσβεστική που δεν έκανε σωστά τη δουλειά της, ήταν όλοι αυτοί οι εισαγγελικές αρχές που δεν λειτουργήσαν ώστε να προστατευτεί ο χώρος. Μόνο εμπόδια, τίποτα άλλο. Το ξέρετε ότι δεν έχει γίνει ποτέ από τον ανακριτή κάτι να ερευνηθεί πέρα από τις δικές μας, από τα δικά μας αιτήματα. Αυτοβούλος. Άρα μου λέτε ότι η όποια εξέλιξη προέρχεται από την πίεση των συγγενών των θυμάτων και μόνο. Και μόνο. Και αυτό που το λέω με το χέρι στην καρδιά. Μόνο από τους συγγενείς γίνονται τα αιτήματα και προχωράει η υπόθεση. Αφού φάνηκε από την αρχή ότι πήγαινε για κουκούλωμα. Ο σταθμάρχης, τα σκεπάσαμε, βάλαμε εκείνο το εκκλησάκι που βάζουν οι μαφιόζοι και όλα καλά να πούμε, και πάμε να κάνουμε δικαστήρια εξπρές και τελειώσαμε. Το έχω ξαναπεί, δεν υπολογίσανε στην αγάπη και τον πόνο που ένιωσαν οι γονείς των παιδιών. Κυρίως και των άλλων ανθρώπων που σκοτωθήκαν εκεί. Θέλω να σας ρωτήσω αν νιώθετε ή αν καταλαβαίνετε ότι 2 χρόνια μετά κάτι έχει αλλάξει και στον τρόπο των ερευνών της δικαστικής εξουσίας, ή χρειάζεται, γιατί 2 χρόνια μετά νομίζω ότι έχετε μια εμπειρία και μπορείτε να το πείτε στον κόσμο, ή χρειάζεται διαρκώς η δική σας πίεση? Χρειάζεται διαρκώς η δική μας πίεση, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Αν δεν πιέζουμε εμείς, δεν προχωράνε τα πράγματα. Να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα πήγαμε, καταθέσαμε αίτημα για να καταλάβετε το μέγεθος της συγκάλυψης και ότι γίνεται η συγκάλυψη συγκάλυψης. Καταθέσαμε αίτημα να ξαναγίνει έλεγχος για τα οστά που βρέθηκαν στο κουλούρι. Είναι γύρω στα 200 οστά. Θα τα έχουμε από τη δικογραφία, σε φωτογραφίες τα πάντα έχουμε, από τα οποία μαζεύτηκαν και το λέει το εγκληματολογικό υπεύθυνο αυτός, έτσι κατέθεσε τον ανακριτή, αυτός το λέει, ότι δεν έγιναν με τον σωστό τρόπο. Δηλαδή έπρεπε ένα-ένα να μαζεύονται σε σακουλάκι κάθε οστό ξεχωριστά, και αυτοί από ένα σημείο και μετά τα μαζεύαν 10-10. Δηλαδή έχει γίνει όλο αυτό, είναι λάθος και πρέπει να και κάναμε αίτημα να ξαναγίνει ξανά από την αρχή. Και όχι να γίνει εδώ, να πάει στο εξωτερικό. Προτείναμε και κάποια ειδικά κέντρα στην Αγγλία και στο Βέλγιο για να γίνει. Δηλαδή και ό,τι έβριμα και ό,τι στοιχείο βρίσκεται, πάλι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να το αποδομήσουν. Κύριε Ασλανίδη, επειδή το τελευταίο... 20 μήνες, ναι. Κύριε Σαχίνη, ψάχνω τα υπολείμματα του γιού μου. 20 μήνες. Αν αυτό δεν είναι κάτι... Δεν ξέρω αν μπορεί να το συλλάβει ανθρώπινο νου σε αυτό το πράγμα, και πώς θα μιλήσω για μένα προσωπικά, πώς μπορώ να είμαι ακόμα το μυαλό μου στη θέση του. 20 μήνες ψάχνω να βρω το Δημήτρη. Τον εξαφανίσανε και ψάχνω να το βρω. Και ενώ έχουν βρεθεί τόσα στοιχεία, παρόλα αυτά, όπως βρέθηκαν τώρα και την προηγούμενη εβδομάδα με την έκθεση Ανούβης, βρέθηκαν και στο άλλο οικόπεδο στα ανθρώπινα και όχι μόνο. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Δεν ξέρω αν πρέπει να είμαστε περήφανοι ότι ζούμε σε αυτή τη χώρα.
Έτσι πως την καταντήσανε. Υπενθυμίζεται και καλά κάνατε, γιατί η τελευταία συγκλονιστική έκθεση, κυριολεκτικά είναι η έκθεση Ανούμπης, έχουν προηγηθεί η πραγματογνωμοσύνη της ομάδας Κοκοτσάκη, αλλά η τελευταία έκθεση είναι η έκθεση Ανούμπης, η οποία έρχεται και, αν θέλετε, επικυρώνει και τα προηγούμενα πορίσματα των πραγματογνωμών σας, διότι λέει και άλλα πράγματα για το πεδίο. Όμως θέλω να σας ρωτήσω, εδώ από την πρώτη, δεύτερη, θέλετε τρίτη μέρα, κυρία Σλανίδη, φαίνεται ότι για οποιαδήποτε πράξη ενέργεια διαρκώς κάτι είναι άστοχο, έχει παραλυφθεί, δεν έχει γίνει σωστά. Δεν είναι ένα, είναι πάρα πολλά τα μέτωπα όπου όποιο και αν ανοίξεις υπάρχουν λάθος χειρισμοί. Είναι τόσο συμπτωματικά όλα αυτά? Όχι βέβαια, είναι συμπτωματικά. Πλέον το καταλαβαίνετε, το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος. Όλοι έχουν καταλάβει. Ακόμα και αυτοί που ήταν, δεν το θεωρούσαν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, πλέον όλοι το θεωρούν, όλοι γύρω μου. Και ακόμα και άνθρωποι που ψηφίσαν και το κυβερνών κόμμα, οι οποίοι είναι και αυτοί αγανακτισμένοι, γιατί είναι συνάνθρωποι μας και αυτοί, και αυτοί εξαπατηθήκαν. Κάνανε όλα τη δουλειά σωστά για να μην βγει τίποτα προς τα έξω. Αλλά δεν υπολογίσαν, σας είπα, ότι δεν θα σταματούσαμε εμείς. Και όπως το είπε και ο Φίβος στο τραγούδι, αυτό που με συγκλώνησε είναι: δεν θα σταματήσω. Αυτό ακριβώς, δεν θα σταματήσουμε. Δεν θα σταματήσουμε, γιατί το αφήνουμε και στα παιδιά μας και στα παιδιά της Ελλάδας όλα. Θέλω επίσης να σας ρωτήσω, κύριε Σλανίδη, γιατί έχετε εικόνα εντός και εκτός. Στην Ευρώπη τι γίνεται με την ιστορία αυτή, στις Βρυξέλλες? Στις Βρυξέλλες, όπως ενημερωθήκατε, και αυτό που είπατε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πήγε η Μαρία εκεί, μίλησε ανοιχτά απέναντι στη Βόζεμπεργκ, στη Φροντελάιν και στο Τζιτζικώστα. Βλέπετε ότι δεν παίχτηκε πουθενά, δεν ακούστηκε, παρόλο ότι έχουν οι συγγενείς έχουν μεταξύ τους διαφορές. Αυτό προβάλλανε. Αντί να προβάλλουν αυτό, ότι πάνε να το κουκουλώσουν για την Ευρώπη το θέμα. Κοιτάξτε, σε μια κατηγορία ανθρώπων που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα στη ζωή τους, προφανώς δεν μπορείτε να έχετε όλη την ίδια σκέψη και την ίδια αντίληψη. Εννοείται. Ναι, εννοείται. Αλλά είναι εντυπωσιακό αυτό που περιγράφετε. Πώς το τόσο με μεγενθητικό φακό αμέσως επιχειρείτε να γίνει το μείζον θέμα. Εγώ να δεκτώ ότι δεν τα βρίσκετε μεταξύ σας. Αυτό είναι το θέμα όμως. Τις υπόθεσεις των Ντεμπών. Θα φτάσουμε όλοι στο τέλος, θα τους βάλουμε φυλακή όλους όσους πρέπει να μπουν. Από διαφορετικούς δρόμους. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι. Δεν γίνεται να συμφωνούμε σε όλα. Σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Και να σας πω κάτι. Μεγάλο ρόλο παίζουν και οι συμβουλάτορες κάποιων ανθρώπων. Οι νομικοί τους, που κάποιοι βιάζονται για να πάνε στα δικαστήρια για να πάρουν τα ποσοστά τους. Το ξέρετε ότι στη λίστα αυτή που τον 26 τελικά ήταν μόνο 15, γιατί κάποιοι νομικοί βάλαν από μόνοι τους κάποια ονόματα. Μάλιστα. Και το φουσκώσανε να φαίνεται ότι όλοι. Το ξέρετε ότι οι συγγενείς που υπογράψανε, που δεν υπογράψανε, ήταν όλοι στο στάδιο. Σας λέει κάτι ότι θέματα Τέμπη με τόσο. Έτσι, πώς να το πω, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θέματα Τέμπη έγινε όταν καυγαδίσατε μεταξύ σας. Θέμα δεν ήταν 1,5 χρόνος όμως, όταν δεν έβγαιναν οι καυγάδες. Σας λέει κάτι αυτό? Μα το αντιμετωπίζουμε από την αρχή αυτό. Όταν βλέπετε και την ΕΡΤ που την πληρώνουμε εμείς όλοι, που ξεχάσανε την ΕΡΤ ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση κάποτε ήθελε να την κλείσει, αλλά παρόλα αυτά έδειξε 15 δευτερόλεπτα μόνο τη σκηνή, δεν έδειξε τον κόσμο. Πέστε μου εσείς τώρα αυτό, αν δεν είναι καθεστωτική προπαγάνδα. Το να δείχνουν από μια συναυλία που είχε μέσα 50.000 κόσμο, την είδε 5 εκατομμύρια κόσμο στην Ελλάδα, να δείχνουν 15 δευτερόλεπτα επιλεκτικά. Και αυτό μόνο τη σκηνή. Κύριε Σλανίδη, να μην σας κουράζω άλλο. Από εδώ και πέρα, κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι οι προτεραιότητες που δρομολογούνται από πλευράς των συγγενών? Τίποτα. Οι προτεραιότητες είναι όσο στοιχεία περισσότερα μαζέψουμε. Τα αιτήματα θα είναι συνεχόμενα, όχι μόνο από εμάς και από άλλους συγγενείς, γιατί υπάρχουν ακόμα πολλά που δεν έχουν απαντηθεί. Και η πίεση θα είναι ασφιχτική προς τους δικαστικούς, που πιστεύω πρέπει να καταλάβανε πλέον και αυτοί ότι έχουν απέναντι τους τουλάχιστον 5 εκατομμύρια κόσμο. Μου λέει ο Κώστας εδώ, είναι δυνατόν, λέει, να βγαίνει ένας χαροκαμένος πατέρας και να λέει 20 μήνες δεν έχω στοιχεία
για το γιο μου που έχει χαθεί και να μην συγκινείται, λέει, κανένας αρμόδιος. Είναι η αναλγησία αυτή που υπάρχει, δυστυχώς. Καλημέρα, κύριε Ασλανίδη, θα τα ξαναπούμε. Καλή εβδομάδα και καλή δύναμη στη συνέχεια αυτής της προσπάθειας. Να είστε καλά. Λοιπόν,